δικαιοσύνη. Αυτά που με ρωτάτε θα έχουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Όχι άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα για μένα. Τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά θέλω. Όχι, δεν θέλω ερεύνη καμία. Αλλά θέλω δικαιοσύνη. Εάν σήμερα μπορεί να προσλαμβάνει ο Υπουργός χωρίς καμία διαδικασία, μπορούσα και εγώ. Και εγώ δεν το έχω κάνει. Νομιμοποιήστε. Την διαφορά μας. 750 άτομα είναι χωρίς καμία διαδικασία. Χωρίς πίσω, χωρίς τίποτα. Είναι συγκεκριμένη δράση με συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότηση. Είναι συγκεκριμένη δράση, μάλιστα. Αυτή εδώ είναι συγκεκριμένη δράση που δεν ξέρουμε ακόμα από πού πληρώθηκαν. Και το λέτε. Πέστε μας, όπου πληρώθηκαν. Και πες το δημόσιο. Κάνετε, να δω που θα κρυφτείτε μετά. Είμαι πολύ περίεργος. Είμαι πολύ περίεργος που θα κρυφτείτε μετά. Εσείς πέστε μου, από πού πληρώθηκαν. Εγώ δεν γνωρίζω, σας είπα. Από πού πληρώθηκαν οι 23. Από το κελπνό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι πάει παραπάνω. Αλλά. Το δουλεύανε και πληρωνόταν. Αυτό με αφορά εμένα. Αφού δεν ξέρετε από πού πληρώθηκαν οι 23, γιατί παραλύζετε το 23 με το φίλο. Που είναι πρόγραμμα συγκεκριμένο, με δράση, με πηγή πληρωμή. Τι σχέση έχει το μετάλλο. Τι λέτε. Και με αντικειμενικό τρόπο πρόσφυγε. Υπάρχει πεις για τις προσλήψεις στο πρόγραμμα φίλο, υπάρχει πεις. Υπάρχει διαδικασία. Υπάρχει πηγή. Υπάρχει ΑΣΕΠ. Υπάρχει μια χρηματοδότηση. Υπάρχει μόνο από τον Υπουργό, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Καλά. Α, δεν σα αρέσει αυτό. Πάντως, εγώ θέλω να μου πείτε κλείνοντας. Άμα σα πιέζουν πίσω 23, να ρωτήσετε για του 753. Να μου πείτε. Άμα είστε δίκαιοι. Θέλω ως Υπουργός τη περίοδου που ερευνάμε να μας πείτε δημόσια πώς έχετε. Τι γνώμη έχετε, όπου γερώθηκαν 23. Από το κελπνό, σα είπα. Από το κελπνό. Από χορηγίες. Αυτό το έμαθα εκ των υστέρων. Το άκουσα από του υπηρεσιακού. Η γνώμη δικιά σα τελικά πού καταλήξατε. Τι είπατε. Πού καταλήξατε. Εγώ πιστεύω του υπηρεσιακού αυτά που λένε. Δεν ότι, έχω λόγο να αμφισβητήσω. Ότι αποχωρείες. Βεβαίως. Για ποιο λόγο να σας αμφισβητήσω. Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω. Γιατί να αμφισβητήσω εγώ την υπηρεσία του Κελπνό. Για ποιο λόγο. Ίσα-ίσα που μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι πολλά περίεργα. Ότι άνθρωποι που δεν γνωρίζω. Άνθρωποι που δεν γνωρίζω και που γνωρίζουν ότι αν λέγαν ψέματα κατά εμού και υπέρ του Πολάκη θα είχαν την καλύτερη αντιμετώπιση στο Κελπνό. Εξακολουθούν να λένε αυτό που λένε ως αλήθεια. Ενώ υφίστανται τρομερές διώξεις του Πολάκη. Αυτό είναι δείγμα μεγάλου ηρωισμού. Και ομολογώ τους έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Γιατί καταλαβαίνετε ο καθένας από αυτούς, μόνο αν κατηγορούσε τον Γεωργιάδη και έλεγε εμένα, με πήρε τηλέφωνο ο Γεωργιάδης, θα είχε προαγωγή στο Κελπνό. Μια διευκρίνηση, γιατί δεν κατάλαβα. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώθηκαν, είπατε, από το Κελπνό. Εσείς δεν είχατε καμία ιδέα για τον τρόπο που πληρώνονταν. Ακριβώς. Άρα ήταν ευθύνη. Αν με ρωτάγατε, λέει τότε. Ναι. Αυτή άρα, όχι, για να καταλάβω. Για το Κελπνό. Για να το έχω. Ήταν ευθύνη δηλαδή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν ευθύνη όλου του ΔΣ. Από ποιον πέρναγε η ευθύνη για την πληρωμή αυτών των ανθρώπων. Σας ρωτάω πολύ συγκεκριμένα, ξέρετε γιατί. Επειδή έχουν προηγηθεί μαρτυρίες εδώ μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρων, οι οποίοι είπαν ότι δεν είχαν καμία απολύτως ιδέα. Απαντώ. Θέλω να δω δηλαδή εσείς ως εποπτεύων υπουργός. Εγώ δεν γνωρίζω τι θέλω ξέρουν. Να πω, ως εποπτεύων υπουργός, γνωρίζατε ή δεν γνωρίζατε αυτό που μας λένε, μας έχουν πει οι προηγούμενοι. Εγώ δεν ξέρω καθόλου τι λένε μεταξύ τους. Ξέρω όμως ως υπουργός. Είπατε ότι παρακολουθείτε και την εξεταστική. Άλλο. Όχι, θέλω να πω, ξέρετε κάτι, ειλικρινά, σας το ρωτάω ειλικρινά για να διευκρινίζουμε. Ναι. Είστε εσείς εποπτεύων υπουργός συγκεκριμένη περίοδο. Ναι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέτε ότι πληρώνονται από το Κελπνό. Υπάρχουν μαρτυρίες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, μελών Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικού Διευθυντή, που λένε δεν ξέρουμε για τις προσλήψεις αυτές. Προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκεται η αλήθεια σε αυτές τις απαντήσεις. Απαντώ. Το δέχομαι το ερώτημα. Προφανώς είναι τη διχονομία μεταξύ της κυρίας Χρυμαστινού και του κ. Παδημητρίου. Αυτό με ρωτάτε. Ναι, και όχι. Δηλαδή, ξέρετε, ήταν πολύ έκδηλη αυτή η διαφωνία. Απαντώ. Και περίμενα με αγωνία το να έρθετε εσείς σήμερα για να δούμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και εγώ έχω αγωνία, θα με εξετάσετε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν σας. Όχι, έχω αγωνία. Είναι ειλικρινή η ερώτηση. Όχι, θέλω να κάνω μια καλή κουβέντα. Εσείς δηλαδή ναι. Λέτε ότι η κυρία Κρεμαστινού έλεγε ψέματα, ο κύριος Παπαδημητρίου έλεγε ψέματα. Εγώ δεν παίρνω θέση και δεν είμαι δικαστής. Ναι, αλλά ένας από τους δύο, όταν ο εποπτεύων υπουργός έρχεται και λέει δεν ξέρω πώς πληρώθηκαν. Να απαντήσω. Ναι. Ξέρω με τα λόγου γνώσεως ότι όλες οι μισθοδοτικές καταστάσεις του Κελπνό υποχρεωτικά είχαν υπογραφεί της Προέδρου του Κελπνό. Είναι αδύνατον να βγει από το Κελπνό ένα ευρώ χωρίς υπογραφή της Προέδρου του. Πέρατε, με ρωτήστε. Μάλιστα. Η κυρία Κρεμαστινού είχε καταγγείλει και πλαστογραφία, βέβαια, ενός εγγράφου. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω και εγώ ερωτήσεις στη συνέχεια. Ξέρω κι εγώ. Και να τελειώσω με την τελευταία ερώτηση, κύριε Γεωργιά. Αν μου είπατε, τελειώσατε, συνεχίζετε. Είπα μια τελευταία ερώτηση. Είπα. Α, εντάξει. Είπα μια. Η τελευταία ερώτηση είναι η εξής. Είπατε πριν ότι τελικά η θέση είναι ότι το ηχητικό αυτό το ντοκουμέντο είναι ψευδές ολόκληρος προς το περιεχόμενό του. Φυσικά. Είναι πλαστογραφημένο βασικά. Είναι σειραφή. Είναι μοντάζ προφανώς. Άρα λέτε ότι είναι ψευδές ολόκληρος προς το περιεχόμενό του. Ένα ηχογραφημένο ντοκουμέντο το οποίο είναι προϊόν σειραφής. Το σειραφής δεν σημαίνει ψευδές. Λέει, μπορεί να πει ρεύμα και πλαστογραφημένο. Ακούστε, ακούστε. Τώρα έχουμε δει και εγώ δεν είμαι δικαστής, αλλά έχουμε δει και σύριαλ δικαστικά. Μία λέξη να αλλάξει ένα ηχογραφικό πέφτει στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι σε 19 σημεία, σας λέω.
Αν πάρω αυτά που συζητήσαμε οι δυο μας τώρα και το κοπτοράψω σε 19 σημεία, θα σα βάλω να λέτε ο Λάπας, ο Άδωνης Γεωργιάς είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε ποτέ. Αλλά η φωνή θα είναι δική μου όμως, δεν ξένη. Η δικιά σας φωνή θα βάζω να λέτε ο Άδωνης Γεωργιάς είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας που έγινε ποτέ. Γιατί κοπτοραπτική. Στη δικιά μου φωνή θα βάλω λεγόμενο άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Φράσει θα τι αλλάξω. Δηλαδή να κλείσουμε εμεί το γιατί να λέτε. Καταγραφημένο τελεία. Άρα για εσά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία του διευθυντή του πολιτικού συγγραφείου με τον Παπαμετρίου για προσέγγιση. Φυσικά και δεν έγινε, εννοείται. Προφανώ και δεν έγινε. Όλο αυτό έχει γίνει, σα είπα. Από παράνομες καταγραφές του κυρίου Γιαννακουλόπουλου ή Γιαννουλόπουλου, ο οποίος σε συνεργασία του κυρίου Πολάκη και με πληρωμή τα εκατομμύρια που έχει πάρει εκτός σύμβαση, φτιάξαν αυτό το πλαστό κείμενο. Άρα, πλαστό το γραμμένο ντοκουμέντο εξ ολοκλήρου. Προφανώς. Είτε αφορά τον διευθυντή του γραφείου σας, είτε αφορά μια άλλη υπουργό της τότε. Πρώτα απ' όλα το ηχητικό. Όχι, να δούμε τι είναι ψευδές. Το ηχητικό δεν έχει τον διευθυντή του γραφείου μου. Το πόλμα λέει υπάρχει μία φωνή μόνο, καμία άλλη. Δεν υπάρχει συνομιλία δηλαδή. Υπάρχει ένας που μιλάει, ο κ. Παπαδημητρίου. Για τον κύριο Παπαδημητρίου λέει: δεν είμαι σίγουρος. Πιθανόν είναι ο κύριος Παπαδημητρίου. Πιθανότατα για να είμαι ακριβής, λέει ο κύριος Παπαδημητρίου. Είναι ένας, πιθανότατο Παπαδημητρίου και είναι προϊόν κοπτοναπτικής. Το ακρίνετε εσείς τι αξία έχει αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν ψευδές το ηχητικό ντοκουμέντο. Άρα ψευδής και η κατάθεση του αναπληρωτή. Το γραφημένο είπε. Πλαστογραφημένο. Το ίδιο πράγμα είναι. Άρα ψευδές, από δικαιώ στοιχείο δεν υπάρχει. Είναι πλαστό. Όχι, δεν το λέω εγώ, το λέει πραγματογνωμοσύνη. Ωραία, θα το δούμε, θα τη δούμε την πραγματογνωμοσύνη. Για πέστε μου κάτι, προσοχή, κύριε Γεωργιάδη, θεωρείτε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι από αυτούς και τους 13 που πήραν εσείς και τους υπόλοιπους 10 που παρέμεναν στο Κελπνό, ότι πάρα πολλοί είναι συγγενείς παλαιών εργαζομένων στο Κελπνό? Σε όλο το ελληνικό δημόσιο. Θυμάμαι τώρα είναι απάντηση, μου δίνετε. Θυμάμαι ακόμα τα απορρίμματα στο πανεπιστήμιο. Τι ωραία, τι ωραία, αδερφοί, αδέρφια, παιδιά. Θυμάμαι ακόμα τα απορρίμματα. Και δουλειά ακόμα το τα παιδιά του. Θυμάμαι ακόμα τα απορρίμματα που έλεγαν ότι παραδείγματος χάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος διορίζαν οι πατεράδες τα παιδιά τους. Στο πανεπιστήμιο που λέγανε ότι οι καθηγητές διορίζαν τα παιδιά τους. Στη ΔΕΗ που οι πατεράδες διορίζαν τα παιδιά τους. Δεν με εκπλήσει. Εντάξει, μιλάμε το 2013-2014. Δεν μιλάμε για διορισμού. Δεν μιλάμε και το 50, εδώ μιλάμε για το 2014. Μιλάμε τώρα, χάνετε χρόνο μόνο σας το είπατε, για ανθρώπους που πήρανε στο μέγιστο, στο μέγιστο, 8 μήνες σε 500 ευρώ. Λέτε σαν χιλιάρικα, στο μέγιστο. Αυτό ασχολείστε τόσο. Αυτό μας ήρθε, αυτό ερευνάμε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή ερευνάτε τώρα την νοσηλεύτρια, που πήρε 500 ευρώ. Αυτό χάνουμε τώρα. Δεν ερευνάμε την νοσηλεύτρια, κάνετε λάθος. Δεν ερευνάμε την νοσηλεύτρια. Ερευνάμε ευθύνες πολιτικών προσώπων, κύριε Γιάννη, αν δεν καταλάβετε καλά. Έχει μια νοσηλεύτρια μέσα, βεβαίως. Τελικά, μας είπατε από τους 23 ποιοι είναι 13 που πήρατε στο υπουργείο σας. Μα είπατε να μην λέω ονόματα, θέλετε να πω ονόματα. Τα μην διαβάσω ονόματα, δεν θέλω να πω ονόματα, δεν θυμάμαι. Θα τα δώσω στον πρόεδρο. Θα τα τσεκάρω. Για πέστε μας, ποια δηλαδή. Θα τα τσεκάρω, καμία αντίληση. Εντάξει, ωραία, καλώς. Θα τα τσεκάρω. Θα σας πω γιατί δεν θέλω να τα διαβάσω. Ακούστε. Αυτοί είναι άνθρωποι, όλοι αυτοί που αναφέρετε, οι οποίοι είχαν ανάγκη εργασίας, οι οποίοι δουλέψανε, πληρωθήκανε για την εργασία που κάνανε. Δεν έχουν κάνει κάτι παράνομο οι ίδιοι. Αν θέλετε να ελέγξετε εμένα, εντάξει, λέγετε εμένα. Αυτό λέω. Αν διαβάσω τα ονόματά τους, θα σας τους κατηγορώ για κάτι. Κάντε λάθος. Δεν κάνουμε αυτό, το καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν θέλουν να ακούγεται το όνομά τους με εξεταστική, κύριε Λάπα. Τι να κάνουμε τώρα. Μα είδατε, εμείς δεν αναφέρουμε καν ονόματα. Εγώ ανέφερα τα δύο, μόνο διότι είχα αναφερθεί. Σας είπα εγώ για να διαβάσει λίστες ονομάτων πολιτών που δεν κατηγορούνται για τίποτα στην Εξεταστική Επιτροπή. Να καταθέσει το έγγραφο ο κύριος Μάρτυρας και ως εκεί. Δηλαδή απορώ με τους συναδέλφους που ζητούν να αναγνώσουμε ονόματα πολιτών στην Εξεταστική Επιτροπή που δεν κατηγορούνται για τίποτα. Απορείτε δηλαδή. Απορείτε, εντάξει, καλό είναι. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, μια επισημαίνω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρετε άλλωστε. Ενώ υπήρχε νομοθετική ρύθμιση και πράξη πορικού συμβουλίου και νόμος που επέβαλε, υποχρέωνε τα ΜΜΕ, site, ραδιόφωνα, τηλεοράσει, να δίνουν δωρεάν μηνύματα. Γιατί έπρεπε το Κυπρό να πληρώνει ένα σώρο λεφτά, εκατομμύρια για μετάδοση τέτοιων σπότ διαφημιστικών κοινωνικού περιεχομένου, κύριε Γεωργιάδη, και επί των ημερών σας. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Αν και αυτό. Δεν λέω αν είναι περισσότερο ή λιγότερο επί ημερών, λέω ότι συνεχίζετε να πληρώνετε και επί ημερών σας τέτοια μηνύματα. Παρότι υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο υποχρέωνεται μου να καταδίδουμε δωρεάν τα μήνυματα αυτά. Γιατί έχω μπλέξει χαρτιά μου. Δηλαδή, τζάμπα λεφτά, δηλαδή. Γιατί, ένα λεπτό. Θα τα βρούμε. Με ηρεμία. Έχω τώρα πολλά χαρτιά εδώ. Ένα λεπτό. Εδώ που το έχω βάλει. Έχω ένα χαρτί που είναι πολύ μεγάλο, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Άμα το έχω ξεχάσει, θα δει στο διάλογο το φέρνω το γραφείο μου. Ένα λεπτό. Για μην πω κάτι που δεν ισχύει, γι' αυτό για ένα λόγο. Που το έχω βάλει τώρα. Και να πω για τα πρακτικά.
Το ΦΕΚ που υπάρχει απόφαση υπουργική, κοινή υπουργική, είναι το ΦΕΚ 24 κάθετος 1 15/97 και ο νόμος είναι, για να ξέρουμε τι λέμε, ο νόμος 28/95, άρθρο 8 παράγραφος 4. Που υποχρεώνει τα ΜΜΕ, ΣΑΕΤ, ραδιόφωνα και εφημερίδες να μεταδίδουν δωρεάν. Θα φέρω το χαρτί μετά. Δεν θα σας το πω, θα το φέρω να το καταθέσω για να μην γίνει λάθος. Ορίστε. Βεβαίως. Ορίστε. Κύριε Λάπα, θα φέρω μετά χαρτί. Μπορείτε μια εξήγηση εδώ. Άλλωστε δεν το λέω με τη μορφή τόσο τη μορφή, όσο μην προάδει ο δορτή. Θα απαντήσω. Δεν μπορείτε να σπαθείτε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Τρία χρόνια. Θα φέρω όμως χαρτί μετά. Συγγνώμη, θα το ζητήσω από το γραφείο μου, αλλά προφανώς το έχω ξεχάσει. Τρία χρόνια που είστε κυβέρνηση, έχετε δει ένα σποτάκι του Κελπνό να παίζει σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης? Έχετε δει μία φορά? Πριν το Survivor, ας πούμε, έχετε δει ένα σποτάκι του Κελπνό? Πριν το Δελτίο Ειδήσεων, έχετε δει ένα σποτάκι του Κελπνό? Εσείς? Πριν το Champions League, έχετε δει ένα σποτάκι του Κελπνό? Εσείς? Τρία χρόνια, ακόμα ένα χρόνο. Με ρωτάτε? Σας ρωτάω. Με ρωτάτε. Αν τον ένα χρόνο που ήμουν εγώ υπουργός. Εγώ δεν ρώτησα αν είδα τι αν είδα εγώ. Εγώ ρώτησα αν συνέχισε και η επιθετία σας να μεταδίδονται επαμοιβή τέτοια μηνύματα ενώ υπήρχε νομοθετικό καθεστώς για δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου. Σαφέστατη ερώτηση μου. Βεβαίως συνέχισε. Δεν το λέω με τη μορφή της μομφής. Μήπως μπορώ να διορθώσω με κάτι το λέω. Διασπαθίζονται δεκάδες εκατομμύρια. Και καλό συνέχιζε, αλλά και να υποστήριξω το γιατί καλό όταν θα κάνουμε κάτι δεν κάνουμε διάλειμμα. Να μην πω για τα φίλια. Να μην πω για τα φίλια μου, μωέ, τους φίλους, τους συμπάρους και τα λοιπά. Μπορούμε να ρωτήσουμε τα φίλια μου. Θα ρωτήσετε από άλλους, μην ανησυχείτε. Εντάξει. Ωραία, για να μην χάσω χρόνο. Τον πίνακα τον έχουμε. Έχω ένα χαρτί που θέλω να καταθέσω, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω τώρα. Αν με βλέπω από το γραφείο μου, ξέρω ποιο χαρτί είναι. Του κυρίου Ρόζουμεκ το χαρτί είναι. Δεν το μάλλον. Δεν το είχα, το φέρει. Έτσι κι αλλιώ. Θέλετε να μου πείτε ότι συνεχίζετε και σήμερα το ίδιο? Σήμερα αντιθέτως γίνεται κάτι πολύ πολύ χειρότερο. Μα γιατί τι θέτα, απαντώ λοιπόν. Αν ήταν γνωστό, πώς το αντιμετωπίσατε αυτό? Επειδή οι καμπάνιες που κάνει το Κελπνό είναι εξαιρετικά επίγουσα σημασίας για τη δημόσια υγεία και έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία να ενημερώνεται ο κόσμος, εάν με ρωτάτε αν ως υπουργός προτιμώ να πληρώσει το Κελπνό και να παίξει καμπάνια ή να προσπαθήσει το Κελπνό να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο και να μην παίζει η καμπάνια και να ανεβαίνει η ελαιονοσία. Εγώ, για να καταλάβετε, κύριε συνάδελφε, παρέλαβα τρία περιστατικά ελαιονοσίας. Έχω τον πίνακα εδώ. Τα τρία είναι το όριο που σου βγαίνει η κόκκινη κάρτα από το εξωτερικό για τα εξωτερική οδηγία. Παρέδωσα 0 και από την ενημερώση έφτασε 8 και τώρα είναι 6. Και είμαστε με τα εξωτερική οδηγία για την ελαιονοσία. Παρά αυτό επεκταθεί, μπορεί να έχει τεράστια επίπεδο στον τουρισμό. Εγώ προτιμώ να κάνω καμπάνια και να την πληρώσω εφόσον δεν μπορώ να τα παίξω αλλιώς και να ξέρω θα γλιτώσω ανθρώπινες ζωές και εκατοντάδες εκατομμύρια από το ΑΕΠ της χώρας, παρά να υποκρίνω ότι προσπαθώ να εφαρμόσω ένα νόμο που κάνετε εσείς και τελικά να μην εφαρμόζεται η καμπάνια, να μην εφαρμόζεται ο νόμος, άνθρωποι να πεθαίνουν και η χώρα να κινδυνεύει για την τουριστική βιομηχανία. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά μας? Δηλαδή η χώρα που ελονοσία, αυτό θα μας πείτε. Η ελαιονοσία, στα χωριά μας, στις πόλεις μας, είναι παντού η ελαιονοσία. Είστε μέλος εξεταστικής επιτροπής. Ερευνάτε το Κελπνό και αυτό που λέτε αποδεικνύει, το λέω με σεβασμό, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Δεν φοβόμαστε να πάθω εγώ ελαιονοσία ή εσείς. Φοβόμαστε ότι αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πει ότι η Ελλάδα είναι επικίνδυνη για ελαιονοσία, θα χάσουμε τον τουρισμό. Τουλάχιστον 1-2 δισεκατομμύρια. Κάνει αυτό που πρέπει, μην ανησυχείτε. Δεν το κάνει, σας λέω, γιατί από το ενημερώνω μου τους παρέδωσα 0. Μην κυνηγούμε τώρα, μην κυνηγούμε τώρα, δεν χρειάζεται. Δεν το κάνει, αν δεν το κάνει, άμα το έκανε καλά. Κλείστε με το εξής. Ο κύριος Παπαδημητρίου, διευθυντής, δεν ασχολήθηκε με την απασχόληση αυτών των πρόσληψη εντός εισαγωγικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ασχολήθηκε με την πρόσληψη αυτών εντός εισαγωγικών η πρόσληψη. Αυτοί οι 23 απασχολήθηκαν σχεδόν ταυτόσιμα με την περίοδο της θητείας σας. Δεν δημιουργούνται εύλογα υπόνοιες, κύριε Γεωργιάδη, ότι ακολούθησαν τη χρονική διάρκεια της θητείας σας. Κανένας υπηρεσιακός παράγοντας ή κανένας συμβούλιο δεν αποφάσισε για την πρόσληψη και την απασχόλησή τους. Ο άλλος, πέρα του διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου, ο ανώτερος ιεραρχικά παράγοντας αξιωματούχος ήταν εσείς. Δεν είναι βάσιμες υπόνοιες. Δεν είναι βάσιμες υπόνοιες. Ναι, αν ήταν αυτά που λέτε αληθή. Είναι ψευδή. Γιατί εντελώς. Αφού εδώ η κυρία Κρεμαστινού λέει: εγώ δεν έχω ιδέα. Ο Παπαδημητρίου δεν προσέλαβα. Ποιος μένει να ασχολήθηκε πέρα από το Υπουργείο? Γιατί είστε εκνευρισμένος και με διακόπτετε?
Δεν μου κάνει μια ερώτηση, πρέπει να απαντήσω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Μυστηρίμη του λόγου μας είναι. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ στις διακόψεις. Μέσα στους 23 υπάρχουν άνθρωποι που συνέχισαν στο Κελπνό και μετά τη φυγή μου από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει μία κυρία, γιατί εγώ το έψαξα και αν θέλει θα σας φέρω και τα αποδεικτικά στοιχεία, θα ψάξω να τα βρω. Αυτή που χρεώνεται στη σύζυγό μου η κυρία είναι. Η κυρία αυτή που χρεώνει ο Πολάκης στο σύζυγό μου, που λέει αυτό το ψευδές χαρτί ότι διώζει η Ευγενία Μανολίδου, ξέρετε μέχρι πότε εργαζόταν στο Κελπνό? Θέλετε να μάθετε την ημερομηνία? Μέχρι τις 36 του 2016. Την ώρα που με κατήγγειλε ο Πολάκης ότι εγώ έβαλα κάποιον στο Κελπνό, την είχε ο πρόεδρος του Κελπνό που διορίστε εσείς στο γραφείο του. Το ξέρετε αυτό? Ωραία. Άρα αυτό που λέτε ότι αυτοί οι 23 έφυγαν μαζί με από το Υπουργείο. Όχι, όχι, ακούστε. Είναι ψευδές. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν είχαν συμβάσει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν συμβάσει. Είχαν ανάθεση έργου, σας λέω. Κοιτάξτε, δεν μου απαντάτε. Δεν έκανε συμβάσει. Εγώ σας είπα, εάν βάσιμα ένα τρίτο. Λέγεται απλώς δεν είναι έγγραφη, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, πείτε τη στιγμή. Η σύμβαση έργου τη μπορεί να έλεγε τότε και να μην υπήρχε δυνατότητα. Όχι, δεν έλεγε. Ολονών. Το πρόγραμμα έληξε 35-14, σας είπα, όπως και της κυρίας, όπως και της κυρίας Κυριάκη. Σας λέω όμως ότι αν είχατε ψάξει καλά, δεν έχετε δυστυχώς ψάξει καλά, ζητήστε τις καταθέσεις των μαρτύρων. Έχουν καταθέσει αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τι ζητάτε? Α, ποιος? Συγγνώμη, δεν είσαι εξεταστική επιτροπή. Ναι. Έχουν καταθέσει 23 στη δικαιοσύνη. Δεν είναι προεταρχική, κύριε Γεωργιάδη, γι' αυτό. Να καταλαβαίνετε γιατί. Εντάξει, μπορεί. Κατηγορία, μπορεί να πάρει αντίγραφα. Ρωτήστε τους 23, λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο μπορείτε να βρείτε τις καταθέσεις τους. Φυσικά τις πάρουμε. Δεν θα διαπιστώσετε ότι ο ισχυρισμός σας ότι υπήρξαν 23 που μπήκαν από την ημερών μου και έφυγαν από την ημερών μου είναι λανθασμένος. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει για έναν δυο, θα μου πείτε. Όχι για έναν δυο, για πολλούς. Για με δεκαριά αυτούς. Οι άλλοι συνεχίστηκαν στον διάδοχό σας, τον κύριο Βουρίδη. Όχι, σε υπηρεσίες του Κελπνό σας λέω. Έφυγαν. Τα έχω ψάξει. Δηλαδή έφυγαν από το Υπουργείο και ξαναγύρισαν στο Κελπνό. Όχι, μα από αυτούς τους 23, σας λέω, οι 10 δουλεύουν ή στα νοσοκομεία στο Κελπνό. Αυτό σας εξηγώ το σύνολο. Για τους 13 όμως, 13 και 10, 23. Από τους 13 συνέχισαν στον κύριο Βορύδη και 2-3 και σήμερα είναι στο Υπουργείο Υγείας. Ένας από τους 13, δεν θα πω το όνομά του, τον κάψω τον άνθρωπο. Ένας από τους 13 του έχει ανανεώσει τη σύμβασή του το Υπουργείο Υγείας. Τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ 7 φορές. Θα χρειαστεί να μας δώσει. Και σήμερα δουλεύει στο Υπουργείο Υγείας. Θα χρειαστεί να μας τα δώσει. Αυτή πάντως. Μα εσείς γιατί δεν το ψάχνετε. Γιατί τα βρίσκω εγώ και τα βρίσκετε εσείς. Φέρτε τα εδώ, δικά σου είναι. Δεν το καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Όλος ο ισχυρισμός που κάνατε είναι όλος λανθασμένος. Όχι, κάντε λάθος. Γιατί η βάση μισή υπόνοια που σα είπα στον τρίτον έχουν να κάνουν και με την αδυναμία των υπηρεσιών να αποδείξουν από πού πληρώθηκαν 23 και ρίγα. Το καταλαβαίνετε. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό. Δεν μπορώ να αποδείξω από πού πληρώθηκαν. Να κλείσουμε εδώ. Ξαναλέω, όλος ο ισχυρισμός σας και οι βάσιμες υπόνοιες καταραίουν εάν είχατε κάνει καλά την έρευνά σας. Λοιπόν, αυτά λέτε εσείς, αυτά λέτε και κύριε Λάπας. Ο κύριος Λάπας τελείωσε. Τώρα να ρωτήσω ο κύριος Μηταράκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.